Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να πλέξουμε ένα εύκολο λαιμό με βελόνες. Εδώ έχω φτιάξει με την πλέξη mousse αυτό εδώ το λαιμό. Είναι 18 εκατοστά επί 62 και μπορούμε να βάλουμε ένα κουμπάκι και να το κλείνουμε εδώ, να το κουμπώνουμε με τα κρόσια που έχουμε στο τελείωμα από το λαιμό και να φτιάχνουμε έτσι και ένα όμορφο γιακά. Πάμε να το φτιάξουμε μαζί, βήμα-βήμα. Θα χρησιμοποιήσω βελόνες νούμερο 4,5 και νήμα. Έχω διαλέξει αυτό εδώ το νήμα. Έχει και αυτά τα κομπάκια κατά διαστήματα. Θα πλέξω μαζί σας ένα μικρό δείγμα για να δείτε πώς μπορείτε εσείς να φτιάξετε μετά το επιθυμητό μέγεθος για το δικό σας λαιμό. Εδώ έχω βάλει στη βελόνα μου 10 πόντους και πλέκουμε μους. Το μους ξέρουμε ότι είναι όλες οι σειρές. Πλέκουμε τις σειρές μας καλή. Βάζουμε τη βελόνα μας μέσα στο πόντο, περνάμε την κλωστή μας κάτω από τη βελόνα, τραβάμε και βγάζουμε τη θηλιά μας στη δεξιά βελόνα. Συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Κάνοντας ένα δείγμα από το νήμα που έχουμε διαλέξει με τις βελόνες που εμείς θέλουμε, μπορούμε να βρούμε το σωστό μέγεθος μετά για εμάς. Πλέκουμε λοιπόν με την πλέξη mousse. Όλες οι σειρές μας θα είναι με την πλέξη, με τον πόντο καλή. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και πλέκουμε πάλι καλή. Αν εσείς πλέκετε σφιχτά, μπορείτε να βάλετε, να πλέξετε με μεγαλύτερες βελόνες ή το αντίθετο. Αν πλέκετε πολύ χαλαρά, επιλέξτε ένα νούμερο βελόνες μικρότερο από ό,τι λέει το νήμα σας. Θα πλέξω λίγο ακόμα φίλοι μου και τα λέμε σε λίγο. Έπλεξα αρκετό εδώ κομμάτι και το δείγμα μου είναι έτοιμο και τώρα μπορώ να υπολογίσω το μέγεθος για να φτιάξω το πλεχτό μου λαιμό. Εδώ το πλεχτό που έχω φτιάξει είναι 18 εκατοστά και το δείγμα μου είναι 6. Επομένως θα πλέξω 3 φορές το δείγμα. Έχω πλέξει εδώ 2, 4, 6, 8, 10 πόντους. Για να έχω 18 εκατοστά θα βάλω 30 θηλιές επάνω στη βελόνα μου. Και θα πλέξω με την πλέξη mousse μέχρι να φτάσω περίπου στα 60 με 62 εκατοστά. Αν θέλετε ο λαιμός να γίνει διπλός, να τον βάζετε 2 φορές γύρω από το λαιμό σας, το κασκολάκι, θα πλέξετε περίπου ένα 20 εκατοστά. Εδώ φίλοι μου, ας υποθέσουμε ότι έχω φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος και θέλω να κλείσω τους πόντους. Θα πάρουμε τον ένα πόντο και θα τον περάσουμε στη δεξιά βελόνα. Θα μπλέξουμε τον επόμενο πόντο μας καλή και θα περάσουμε το πρώτο πόντο πάνω από το δεύτερο.
Θα κάνω το ίδιο. Μπλέκω τον επόμενο και περνάω τον προηγούμενο πάνω από τον πόντο που έπλεξα. Έτσι θα κόψω τους πόντους μέχρι το τέλος της σειράς. Είναι προτιμότερο σε αυτό το εύκολο σχέδιο να διαλέξετε ένα νήμα που να έχει μέσα λίγο χρώμα, λίγο ασημένιο ή χρυσό, ακόμα διακομπάκια, για να κάνει τη διαφορά. Έφτασα στο τέλος λοιπόν, εδώ. Και μετά μπορούμε να βάλουμε τα κρόσια και στις δύο πλευρές, να το στολίσουμε ακόμα περισσότερο. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς εύκολα κασκολάκια. Θα χαρώ πολύ να μου γράψετε στα σχόλια αν το πλέξατε και αν βρήκατε δυσκολία. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!